en Pineapple a Poco. Φίλοι του Smoking, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Smoke Fruit Ninja. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τον ανανά. Ο ανανάς είναι ένα μεγάλο φρούτο και μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Ως bowl μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευθεία, sideways, αλλά και με άλλους τρόπους που θα δείξουμε σε άλλα επεισόδια. Ανανάς, pineapple. Όπως όλος ο κόσμος τον ξέρει ανανά, οι Εγγλέζοι λαλούν τον pineapple. Λοιπόν, θέλουμε να κόψουμε τον ανανά μας μέσα στη μέση. Κάνουμε την τομή μας και προσέχουμε να έχουμε μια ευθεία τομή. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν το κομμάτι του ανανά μας. Και θα κάνουμε με αυτόν το εργαλείο και με τη χρήση του μικρού μαχαιριού 2 κιλότητες στο χώρο εδώ, τις οποίες στη συνέχεια θα συνδέσουμε μεταξύ τους. Κάνουμε την πρώτη κιλότητα με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου και με το μικρό το μαχαιράκι ανοίγουμε περισσότερο την κοιλότητά μας. Στα περίπου 7 με 7,5 εκατοστά. Εάν έχετε πιο μικρό ανανά στο σπίτι, δεν θα επηρεάσει αν η κοιλότητά σας είναι πιο μικρή, αρκεί να μην καλύπτει το airflow του heat management. Στη συνέχεια, κάνουμε τη δεύτερη κοιλότητα. Κάνουμε τη δεύτερη κοιλότητα δίπλα από την προηγούμενη. Επίνασες? Πίτησες μου τα. Το ανανάς μας είναι ένα αρκετά ζουμερό φρούτο, το οποίο πρέπει να στεγνώσουμε με τις χαρτοπετσέτες μας, έτσι ώστε να μην καταστρέψουμε τον καπνό που θα βάλουμε μέσα. Ξανά με το μαχαιράκι, ανοίγουμε και τη δεύτερη κοιλότητα. Στεγνώνουμε λίγο τις κοιλότητες μας μέσα. Και τώρα, με αυτό το εργαλείο, θα ανοίξουμε στην ουσία 2-3 τρύπες, οι οποίες θα συνδέουν τις δύο κοιλότητες με το κάτω μέρος του ναργιλέ. Με αυτό το εργαλείο, θέλουμε να συνδέσουμε τις δύο κοιλότητες μεταξύ τους. Ανοίγουμε κάτω χαμηλά, με μία κλίση, την τρύπα μέχρι ένα σημείο. Στη συνέχεια, γυρίζουμε τον ναργιλέ μας και ακριβώς απέναντι κάνουμε το ίδιο πράγμα. Στη συνέχεια μετράμε στο περίπου τη μέση είναι εδώ. Γυρίζουμε τον ανανά μας από την άλλη πλευρά, μέσα στη μέση. Ερχόμαστε εδώ και ανοίγουμε κάθετα μία τρύπα προσεκτικά μέχρι τη μέση, μέχρι να το νιώσετε ότι είναι ότι βρίσκεται τις άλλες τρύπες και ενώνονται. Εάν όλα τα βήματα έχουν πάει σωστά, θα πρέπει να έχετε δύο κοιλότητες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους και στο τέλος ενώνονται με την τελευταία τρύπα στο κάτω μέρος του ανανά σας. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε οδοντογλυφίδες, τις οποίες θα βάλουμε στο κάτω μέρος της κοιλότητας, εκεί που είναι οι τρύπες. Περίπου έτσι.
Βάζουμε τις οδοντογλυφίδες μας στην τρύπα της δεύτερης κοιλότητας. Ο ανανάς μας έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση και τη μεταφέρει αυτή τη γεύση στο session μας. Εμείς μπορούμε να παίξουμε με διάφορες γεύσεις καπνού, οι οποίες σε συνδυασμό με τη γεύση την ιδιαίτερη που δίνει ο ανανάς θα μας δώσει μια υπέροχη γεύση στο session μας. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αρτζελί μιλάιμι κόκο και αλφα χερμέλο. Το κόψιμο της αρτζελίνη είναι αρκετά ικανοποιητικό. Το κόψιμο της αλφαχερ περιέχει λίγο πιο μεγάλα φύλλα. Γι' αυτόν τον σκοπό θα την κόψουμε λίγο. Όπως και επίσης θα τη στεγνώσουμε τις δύο γεύσεις. Λόγω του ότι στον ανανά μας έχουμε δύο κοιλότητες, αυτή η δυνατότητα μας προσφέρει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε δύο καπνούς, έτσι ώστε να έχουμε ένα mix-up. Δεν χρειάζεται να στεγνώσουμε αρκετά τον καπνό μας. Όπως σας ξαναείπα, ανάλογα με το μάρκα του καπνού που έχετε, μπορείτε να αποφασίσετε ήδη εάν θα κόψετε τον καπνό σας ή όχι. Συνήθως, όταν έχουμε μεγάλα φύλλα μέσα στον bowl μας, επηρεάζει το airflow και την ομοιόμορφη καύση του καπνού μας. Οι δύο γεύσεις σαμπού ξεχωριστά στις δύο κοιλότητες του ανανά μας. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τον καπνό μας μέσα στον ανανά μας. Όπως και στα προηγούμενα fruit bowls χρησιμοποιούμε ένα fluff pack για να γεμίσουμε τον καπνό στις κοιλότητες. Μπορώ να πω ότι ο ανανάς από όλα τα fruit bowls δείχνει καλύτερα πάνω στον αργυλέ μας. Είναι ένα φρούτο μεγάλο, ένα φρούτο εντυπωσιακό και είμαι σίγουρος ότι όταν το δοκιμάσετε από μόνοι σας σπίτι θα εντυπωσιάσετε τους φίλους σας. Λοιπόν, όταν έχουμε βάλει τον καπνό μέσα, με μία οδοντογλυφίδα ανοίγουμε μία μικρή τρύπα η οποία θα φτάνει μέχρι τις οδοντογλυφίδες που έχουμε τοποθετήσει προηγουμένως, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το airflow μας και την καύση του καπνού. Λοιπόν, ο ανανάς μας είναι έτοιμος και τώρα ήρθε η ώρα να τον ανάψουμε. Τοποθετούμε τον ανανά μας πάνω στον αργυλέ. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε Cayenne Block, τα οποία τα έχουμε κάνει ήδη pre-heat. Ευχαριστούμε το crew μας που μας τα έχει έτοιμα. Ο ανανάς καθαρίζει σχετικά εύκολα μετά τη χρήση του heat management σας. Και για να δούμε
πώς καπνίζεις. Ο ανανάς μας είναι έτοιμος για καπνίσμα. Έχει δώσει ήδη μια ιδιαίτερη γεύση στο καπνίσμα μας. Μην ξεχάσετε το καλύτερο σημείο που είναι να φάτε ό,τι έχει μείνει από το φρούτο σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο βίντεο και να αφήσετε τα comment σας κάτω. And small one.